Πάμε τώρα να ανοίξουμε τον διάλογο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με έναν υποψήφιο του Μιχάλη Καραμαλάκη για τον Δήμο Ηρακλείου. Μαζί μας ο επιχειρηματίας τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Μπαμιαδάκης. Κύριε Μπαμιαδάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς, χαίρομαι που είστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι μια δύσκολη περίοδο για εσάς, γιατί βρίσκεστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ καλός μήνας. Όμως έχετε μπροστά σας και την αυτοδιοικητική προεκλογική περίοδος. Καταρχήν, θα ξεκινήσω με το ερώτημα: γιατί ο Γιώργος Μπαμιαδάκης σε αυτές τις εκλογές συστρατεύεται τον Μιχάλη Καραμαλάκη, διεκδικώντας μια θέση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας? Σωστά. Ο λόγος λοιπόν που θέλω να ασχοληθώ με τις αυτοδιοικητικές εκλογές της πόλης μου είναι ότι αγαπώ την πόλη μου, πρώτα απ' όλα. Μετά είναι ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, τον γνωρίζω όταν ήταν στην υπηρεσία, μετά όταν πήγε στο αρχηγείο, είχαμε συνεργαστεί εγώ σαν πρόεδρος των ενοικιαστών και σε πολλά θέματα τα οποία είχαμε σαν επιχειρηματίες, με τη συνεργασία μαζί του, με το διάλογο, λύθηκαν πάρα πολλά θέματα, βοήθησε όσον αφορά την έκβαση κάθε χρόνο στις τουριστικές περιόδους που είχαμε, στο να μειώνονται τα τροχαία ατυχήματα, στο να μπαίνουν σε ένα καλύτερο δρόμο και λογαριασμό και οι ίδιοι συνάδελφοι οι οποίοι επιχειρούν με τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Οπότε τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά χρόνια, και για αυτόν τον λόγο θέλω να ασχοληθώ μαζί του. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε εκτεθεί και στο παρελθόν και αυτοδιοικητικά και στην κεντρική πολιτική σκηνή με πολύ επιτυχημένη παρουσία. Θυμάμαι την παρουσία σας στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Χιναράκη, την εκλογή σας. Άρα έχετε και την αυτοδιοικητική πείρα από το παρελθόν. Τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει για την πόλη του Ηρακλείου. Μιλάμε για μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000, για μια πόλη που έχει όλα τα προβλήματα μιας ελληνικής μεγαλούπολης. Είστε ένας ενεργός πολίτης, ζείτε στο Ηράκλειο. Ποια είναι η βασική προτεραιότητα του Γιώργου Μπαμιαδάκη, εφόσον οι Ηρακλειώτες τον επιλέξουν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή μεταφέρω τις κουβέντες και τις συζητήσεις τις οποίες κάνω μαζί με τους Ηρακλειώτες, μαζί με τους συμπολίτες μου. Δηλαδή, να ξεκινήσω από πού, από την καθαριότητα, από το κακό οδικό δίκτυο που έχει μέσα η πόλη του Ηρακλείου, από την κακή σήμανση, από το φωτισμό. Πού θέλετε να ανοίξουμε ένα θέμα για να το... Να υποθέσω ότι και πολλοί από τους τουρίστες που συνεργάζεστε στο πελατολόγιο σας, στην ενοικίαση αυτοκινήτων, σας μεταφέρουν τα κακώς κείμενα που συναντούν στους κριτικούς δρόμους. Αυτό είναι το δυσάρεστο και το κακό. Και δυστυχώς έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης όταν πας όχι στο εξωτερικό, αλλά όταν πας στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά. Δηλαδή βλέπεις τη διαφορά από πόλη σε πόλη στο ίδιο νησί. Δηλαδή εκεί κάτι κάνουν καλύτερα από εμάς, πιστεύω. Και νομίζω ότι θέλει μια καλύτερη διοίκηση ο Δήμος Ηρακλείου. Γενικά ένα σημάσμα, είναι μια μεγάλη επιχείρηση που για να την διοικήσεις θα πρέπει ακριβώς να ακολουθήσεις τα βήματα που κάνει ένας καλός επιχειρηματίας στην επιχείρησή του, στο μαγαζί του. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της παράταξης, του συνδυασμού του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη, που θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά χαρτιά που θα μπορούσαν να αλλάξουν ρότα στο Ηράκλειο προς το καλύτερο? Κοιτάξτε να δείτε, έχει μαζέψει κόσμο από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και από επιστήμονες και επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ανθρώπους του μόχθου, του κόπου. Δηλαδή έχει μαζέψει γενικά κόσμο από όλες τις τάξεις και από όλες τις γειτονιές. Καταρχήν κάναμε το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο, το καλύτερο ψηφοδέλτιο από όλους τους συνδυασμούς, παρόλο που ξεκινήσαμε τελευταίοι και όμως τελικά τερματίσαμε πρώτοι. Και πιστεύω ότι έτσι θα τερματίσουμε και στις 8 το βράδυ θα είμαστε οι νικητές, θα είναι ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, και θα δείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη διαφορά που θα υπάρξει με τη νέα διακυβέρνηση του Δήμου Ηρακλείου. Έχετε μια πολύ πυρή παρουσία σε κοινά, στα επιμελητήρια, στον επιχειρηματικό κόσμο. Να υποθέσω ότι αυτό είναι το δυνατό όπλο της εμπειρίας σας για να μπορείτε να λειτουργήσετε στοχευμένα για το Ηράκλειο. Βεβαίως, θα σας πω ένα απλό πράγμα από την εμπειρία μου που είχα στα νησιώτικα επιμελητήρια Ελλάδος, που ήμουν αντιπρόεδρος. Είχα δει ότι η μάστιγα
στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, είναι τα τροχαία ατυχήματα. Τυχάνει τα νησιώτικα επιμελητήρια να έχουν ένα όμιλο, να έχουν φτιάξει ένα όμιλο για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων του Πάνου Μιλωνά. Εγώ λοιπόν ήρθα σε επαφή μαζί τους και είπα ότι θα κάνω ένα μήνα οδική ασφάλεια για την Κρήτη. Ήρθαν λοιπόν τα παιδιά στην Κρήτη, ενώ στην αρχή δεν το πίστεψαν πολύ ότι θα έχει επιτυχία. Ήρθανε, περάσαν τα σχολεία από τα μηχανήματα να δούνε όταν είσαι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών πώς βλέπεις τον δρόμο, πώς μπορείς να οδηγήσεις, σε περίπτωση που δεν φοράς τη ζώνη σου, τη ζώνη ασφαλείας, είτε σε περίπτωση πρόσκρουσης, είτε σε περίπτωση του μπαρίσματος του αυτοκινήτου. Και έβλεπες, ας πούμε, ότι σε προφύλαζε όλο αυτό το πράγμα. Κάναμε πάρα πολλές δράσεις όσον αφορά την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, που πιστεύω ότι ακόμα είναι το μεγάλο στίχημα για όλους μας. Ότι πρέπει να προσέχουμε, ότι πρέπει να μπει μάθημα στα σχολεία για να βοηθήσουμε τους νέους να μην χάνονται πια στους δρόμους. Και δυστυχώς έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών, ακόμα και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου έχουμε πολλά τροχιά στην παραλιακή και σε άλλα σημεία. Τώρα που ανέβαινα πάνω για να έρθω εδώ στο Crete TV, είδα το δρόμο που ο δρόμος Μιλτιάδη Καράτζη φτιάχτηκε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπω λοιπόν μια τεράστια τομή, η οποία κάποιος οργανισμός έφτιαξε κάτι, και βλέπω μια τεράστια τομή και κάνει ένα δόντι κάτω ο δρόμος. Μα ο δρόμος φτιάχτηκε πέρυσι. Αν κάθε 6 μήνες χρειαζόμαστε καινούριο δόστρωμα, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεγχος λοιπόν, γιατί εγώ από ό,τι γνωρίζω, όταν γίνει ένα έργο, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να φέρει στην πρωτύτερη κατάσταση το οδόστρωμα ή ό,τι καταστρέψει, ό,τι χαλάσει, να το φτιάξει όπως ήταν πριν. Δεν ελέγχθηκε λοιπόν αυτός ο οποίος παρέδωσε το έργο μετά για να το φέρει στην πρωτύτερη κατάσταση και να μην έχουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Που είναι το οδόστρωμα σε πολύ κακή κατάσταση. Τι είναι αυτό που θυμώνει τον Γιώργο Μπαμιαδάκη όταν περπατά ή οδηγεί στην πόλη του Ηρακλείου? Γιατί εφόσον σας επιλέξουν οι Ηρακλειώτες, θα έχετε μια σημαντική δύναμη στα χέρια σας να αλλάξετε πράγματα που τα βιώνετε κι εσείς ο ίδιος στην καθημερινότητά σας. Σίγουρα. Να ξεκινήσω ότι σήμερα περνούσα το τηλεφόρο Ικάρου, που έχει τα σχολεία, το 14ο, και είδα εκεί ότι διαβάζει των πεζών που περνάνε τα σχολεία δεν ήταν διαγραμμισμένες, δηλαδή ήταν παλιές, ας πούμε, δεν φαίνονται. Τα παιδιά θέλουν να περάσουν, να πάνε στο απέναντι του πεζοδρόμιο για να πάνε στο σχολείο τους και αντίστοιχα να γυρίσουν πίσω. Οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν. Τεράστιο μποτιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους. Όπου και να πας στο Ηράκλειο, υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να λυθούν και να γίνει πιο ανθρώπινη η πόλη του Ηρακλείου. Και για εμάς και για τους ξένους επισκέπτες που έρχονται. Επίσης, ένα θέμα, κύριε Μπαμιαδάκη, που φαντάζομαι γίνεστε και αποδέκτης παραπώνων, είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Είστε ευχαριστημένος με την εικόνα που παρουσιάζει το Ηράκλειο όσον αφορά την καθαριότητά του? Όχι, καθόλου. Αλλά εκεί θα πω όμως το εξής, ότι εκεί φταίμε κι εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας, να τα βάλουμε σε ένα σάκο όμορφα, να πάμε να αποθέσουμε στους κάδους. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς για να δούμε την καλύτερη εικόνα. Η αποκομιδή μετά των σκουπιδιών, ανάλογα πάλι τις μέρες, τους καιρούς, πότε τα μαζεύουν στην ώρα τους, πότε δεν τα μαζεύουν. Δεξιά-αριστερά στους δρόμους βλέπεις σκουπίδια από επιχειρήσεις, από οικοδομές. Άρα είναι και θέμα κουλτούρας. Βέβαια είναι και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή μην τα ρίχνουμε μονάχα όλα στην αυτοδιοίκηση. Έτσι. Ότι αυτοί δεν το κάνουν καλά. Όχι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς πρώτα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Στις 8 του Οκτώβρη, μπαίνοντας κάποιος στο παραβάν για να επιλέξει τους ανθρώπους, τον συνδυασμό, αλλά και τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον συνδυασμό για τον Δήμο Ηρακλείου, γιατί πρέπει να επιλέξει ένας πολίτης τον Γιώργο Μπαμιαδάκη? Γιατί πρέπει να δει τη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια. Ότι εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα ή που έχω επαναπαυθεί, ας πούμε, από μια εργασία. Μ' αρέσει να ασχολούμαι και να δημιουργώ συνέχεια. Δεν μ' αρέσει να σταματώ. Και μ' αρέσει αυτό που ξεκινώ να το τελειώνω, να το φτιάχνω να γίνεται ωραίο, να γίνεται όμορφο. Άρα έχετε αυτό το όραμα και γνωρίζοντας
την δική σας πορεία αλλά και την εμπειρία σας μέσα από την πόλη, θεωρείτε ότι έχετε δύο έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία εμπειρίας για να βοηθήσετε. Βέβαια, και είναι καταρχήν γνωρίζουμε τα θέματα και τα προβλήματα και έχουμε την όρεξη. Mm-hmm. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή δεν είναι για να πάρουμε την καρέκλα που λένε και να επαναπαυτούμε. Όπως βλέπω, εμείς έχουμε τις δουλειές μας, είμαστε όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Mm-hmm. Ενώ απέναντίας βλέπω από άλλους συνδυασμούς οι οποίοι μπαίνουν μέσα στις δημοτικές παρατάξεις και προσπαθούν να εκλεγούν για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς πάμε να προσφέρουμε. Και η περισσότερη προσφορά που δίνουμε είναι μέσα από την ψυχή μας και είναι αφιλοκερδός. Εδώ είναι η διαφορά. Ότι εμείς δεν πήγαμε σαν μισθοφόροι να μπούμε κάπου. Δηλαδή βλέπεις εδώ ας πούμε τις άλλες παρατάξεις και μαζέψανε, κάνανε συνενώσεις μόνο και μόνο για να κερδίσουν λέει τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στον Ηρακλειώτη και να δούμε τα αποτελέσματα της επόμενης μέρας και να τα χαρούμε μαζί με όλο τον κόσμο. Κύριε Μπαμιεδάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.